εντύπωση. Στα καντούνια, καταρχήν, γίνεται το έλα να δεις με τη στάθμευση. Βέβαια. Καλά τα τραπεζοκαθίσματα. Εκεί έχει χάσει τον έλεγχο ο κύριος Μωραϊτής. Το μόνο που ξέρει είναι να φωτογραφίζεται στις εκδηλώσεις και να παίρνει και πόζα. Αλλά εκεί έχει χάσει τον έλεγχο τελείως. Δηλαδή είναι η χειρότερη δημοτική αρχή που έχει περάσει ποτέ. Η χειρότερη δημοτική αρχή που έχει περάσει. Βέβαια το διαχειρίζεται ο κύριος Μωραϊτής, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν. Τίποτα απολύτως. Για τα μάτια του κόσμου κάνει κάποιες έτσι. Επιμέρους έτσι. Εφόδους. Πρωτοβουλίες, ναι. Πρωτοβουλίες. Ναι. Εντάξει. Άστο. Δηλαδή. Η χειρότερη δημοτική αρχή δεν έχω γνωρήσει. Και το λένε και οι κάτοικοι και το βλέπεις και μέσα στο διαδίκτυο. Το βλέπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, Διονύση. Βέβαια λοιπόν, και το λένε. Το πρωί δε με τα φορτηγά τα οποία εντάξει, τροφοδοτούν τα καταστήματα. Αλλά αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, κυρία Ιδρέου. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό που συμβαίνει την περίοδο αυτή. Την περίοδο τη δική σας. Μεγάλα φορτηγά να μπαίνουν μέσα. Έχουν διαλύσει τα πάντα. Βλέπουμε εδώ, μας στείλανε κάποιες φωτογραφίες και ευτυχώς που το είπες και από το φάναρο που είναι παρκα... έτσι. Πλακάδο. Μέσα στο πλακάδο καβαλάνε τα πεζοδρόμια. Μπαμ! Μπαίνουν μέσα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ. Και απορώ γιατί δεν παίρνει μέτρα η Δημοτική Αρχή. Θα μου πεις, δεν πρέπει να τροφοδοτούνται τα καταστήματα. Πρέπει να τροφοδοτούνται. Αλλά με έναν άλλο τρόπο, με μια ήπια έτσι, επιβάρυνση του ιστορικού κέντρου. Αυτό που κάνει είναι έγκλημα. Έχει διαλύσει τα πάντα. Πουθενά, σε καμία ευρωπαϊκή πόλη δεν γίνεται αυτό. Σε καμία. Αναρωτιέμαι, εκεί που πάει η κυρία Ιδρέου και έχει την τύχη να ταξιδεύει τώρα που είναι δήμαρχος, δεν βλέπει πώς γίνεται η τροφοδοσία στα ιστορικά κέντρα. Δεν βλέπει πως γίνεται η τροφοδοσία. Μεγάλα φορτηγά μπαίνουνε, βγαίνουνε, φεύγουνε με ταχύτητα. Στις 10 η ώρα βλέπεις. Ποιο ωράριο, δεν είναι ούτε ωράριο. Λοιπόν, πάμε να παρέλθουμε στο θέμα έτσι, του κυρίου Κυπριώτη. Εκεί πέρα που έχουμε κάποιες δηλώσεις. Η ανεξέλεγκτη στάθμευση. Να πούμε ότι μας έστειλαν και κάτι και τις παλιές πόλεις. Τους ζητήσανε και το λόγο. Πήγε να πάρει ασθενή και τους ζητήσανε και το λόγο. Γιατί λέει έκλεισε τον δρόμο το που παράνομα είχαν σταθμεύσει κάποιοι. Ωραία, για να τον ακούσουμε. Πάμε. Σαν να προπυλακίζουν τους συναδέλφους. Όχι απλά τους προπυλάκησαν, τους ντρόπιασαν, τους κλέβασαν και τους φώναζαν μπροστά στον κόσμο η μάνα σας και ο πατέρας σας να σας αγοράσει πρόβατα και γύρια, να τα βοσκάτε. Είστε άχρηστοι για αυτό που κάνετε και να παρατηθείτε για να πάρουν κάποιοι άλλοι τις θέσεις τις δικές σας. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, είναι ντροπή. Και σίγουρα θα πρέπει κάποια στιγμή αυτές οι ενέργειες θα σταματήσουν. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μικρή μειονότητα που κάνει τέτοια πράγματα, που έχει τέτοιες συμπεριφορές. Έχουμε απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, έχει ενημερωθεί η τροχιά για το περιστατικό. Έχουμε στείλει έγγραφα και στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας αλλά και στις τεχνικές υπηρεσίες. Διότι κάποια στιγμή αυτό το πρόβλημα στην περιοχή του Καμπιέλου πρέπει να λυθεί. Πρέπει τουλάχιστον να μπορούν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης να προσεγγίσουν και να σταθμεύσουν ακόμα αν χρειαστεί για ένα επίγον περιστατικό που συμβαίνει εκεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε. Επανειλημμένως έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα και πέριξ της περιοχής του Καμπιέλου. Και οι υπόλοιπες οδοί είναι συνήθως ακατηλημμένες και αποκλεισμένες. Μιλάμε για την οδό Φιλαρμονικής, μιλάμε για την οδό Αγίου Σπυρίδωνος και για μέρος ακόμα της Καποδιστρίου. Όλοι γνωρίζουμε τον πρόβλημα που υπάρχει εκεί και κάποια στιγμή πρέπει η πολιτεία να δράσει. Γιατί αν θα συμβεί κάτι πιο σοβαρό και χρειαστεί να επιχειρήσουν και άλλες υπηρεσίες μαζί, εκεί θα γίνει ένας αχταρμάς και σίγουρα θα υπάρχει κίνδυνος ανθρώπινων ζωών. Ακούσαμε τον κύριο Κυπριώτη. Κυπριώτη που έχει και απόλυτο δίκιο άνθρωπος. Που έχει και λίμωνο, Διονύση. Πάνε να μας σώσουν και εμείς τους βρίζουμε. Τους βρίζουμε, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει χάσει τον έλεγχο η κυρία Ιδρέου. Ναι. Νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο προσελκύει ψήφους. Είστε γελασμένοι κυρία Ιδρέου. Και αυτοί ακόμη οι δικοί σας άνθρωποι συκτηρίζουν αυτή την κατάσταση.
Καλά, ποιος θα το έκανε, Γιονίση, αυτό το πράγμα. Εμείς κι όλες που ζούμε εδώ στο κέντρο... Και κάνουν αναφορά στη δημοτική αρχή, σε εσάς κάνουν. Βέβαια, πού θα κάνουμε. Μπορεί. Δηλαδή, ακόμα και το Σεπτέμβρη, που, εν πάση περιπτώσει, Σεπτέμβρης είναι, ούτε τώρα δεν παίρνετε μέτρα. Τίποτα. Τίποτα. Ανεξέλεκτη ένα κέντρο ιστορικό και ευρύτερα το ιστορικό κέντρο είναι τα πάντα ανεξέλεγκτα. Έτσι. Κύριος Μωραΐτης, άμα τον ρωτήσεις, αρχίζει την υπαλληλική γλώσσα αυτή που γνωρίζει, ναι, πολύ καλά, ναι, ναι, και σου απαντάει σαν υπάλληλος. Όχι αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος γι' αυτό. Υπάλληλος, κανονικά. Αυτό με το εντεταλμένο σύμβουλο, τέλος πάντων, Γιονίση. Πάμε.